Θυμάστε την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, είχαμε πει για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι το Αγίο Πνεύμα, πώς δρά μέσα στην Εκκλησία. Και όπως είπαμε, έχει το Αγίο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έχει πολλές δραστηριότητες, πολλές ενέργειες μέσα στην Εκκλησία. Μία από αυτές είναι αυτό που ονομάζουμε στην Εκκλησία η παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν είναι η παράδοση που λέμε, η ιερά παράδοση, κάτι το απλό. Αλλά τι είναι? Είναι αυτό που παράγει, παρήγαγε και παράγει και θα παράγει συνεχώς μέχρι τη συντελείας των αιώνων, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δια των Αγίων μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, είναι τόσο σημαντικό για μας τους Ορθοδόξους να καταλάβουμε τι σημαίνει η Ιερά Παράδοση. Έτσι, ξέρετε, να κάνω και αυτή την εισαγωγή για να το πούμε, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι επιμένουμε πολύ στην Ιερά Παράδοση, ότι είναι ένας από τις πώς να το πούμε, τις οδούς της αληθείας, μαζί με την Αγία Γραφή. Είναι ο οδός θεογνωσίας. Ενώ οι καθολικοί, παλιότερα πριν το σχίσμα, οι καθολικοί Λατίνοι, πριν το σχίσμα, και αυτοί λένε ότι πιστεύουν στην Ιερά Παράδοση, αλλά την αποδέχονται, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χιλιετία, θα μπορούσε να πει κανείς, τι είναι, αντικαταστάθηκε η Ιερά Παράδοση των Αγίων Πατέρων, με το ότι αποφαίνεται και λέει ο ένας, ο πρώτος τους, ο Πάπας. Τι απόκτησε αυτό το πράγμα. Στον δε χώρο των Προτεσταντών, των Ευαγγελικών, έτσι, εκεί δεν πιστεύουν πλέον στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, αποδέχονται μόνο ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Και θα έλεγε κανείς ότι και ο καθένας Προτεστάντης και Ευαγγελικός, γι' αυτό και έχουν και τόσα παρακλάδια μέσα στον χώρο τους, είναι ένας ερμηνευτής, ένας ο οποίος δημιουργεί την παράδοση, ο καθένας από αυτούς. Άρα βλέπετε αυτή η διαφορά και η απόκληση πόσο μας χαρακτηρίζει εμάς τους Ορθοδόξους από τις άλλες ομολογίες και τις άλλες θρησκείες. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα τα πούμε λίγο στα βαθιά και ίσως να ζωήσω και λίγο, να συγχωρέσετε από την αρχή, αλλά ξέρετε, πρέπει να ζωήσουμε και λίγο το μυαλό μας και πρέπει να εμπαθύνουμε και λίγο στα πράγματα για να κατανοούμε αληθινά τι είναι η πίστη μας και τι είναι και η ζωή της Εκκλησίας μας. Έτσι. Ίσως να ζωήσω λίγο τώρα από τον προτέρων, αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ να γίνω πιο κατανοητός.
Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε, η λέξη, μόνο η πρώτη λέξη, η παράδοση, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιος μας παραδίδει κάτι και εμείς παραλαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι. Λέμε. Παράδοση είναι αυτό. Κάποιος παραδίδει κάτι και κάτι παραδίδει. Παράδοση είναι παραδίδει ένας μεταφραστήριο και κάτι παραλαμβάνει. Παράδοση είναι εγώ είμαι που κάνει έργο, το αντίο το παραλαμβάνω. Επομένως, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε για την ιερά παράδοση είναι τι. Είναι ότι κάποιος μας παρέδωσε κάτι. Και εμείς και κάποιος το παρέλαβε. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό, αυτές τις πρώτες έννοιες και μετά να αναφύγουμε λίγο περισσότερο. Στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι αυτό που παραδίδει την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Ποιος είναι. Ο Θεός. Θα μπορούσε να πει κανείς σε μια πρώτη απάντηση. Έτσι. Παραδίδει ο Θεός. Και τι μας παραδίδει ο Θεός. Το λόγο του. Ναι. Τα δόγματα. Ναι. Την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι. Πολλά. Πολλά είναι αυτά. Έτσι. Και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια αναγωγή και μια αναφορά λίγο στην Παλιά Διαθήκη, και εκεί βλέπουμε ότι πάλι παραδίδει. Έτσι. Μέσα στους δικαίους της Παλιάς Διαθήκης, στους προφήτες, αποκαλύπτεται ο Θεός. Αυτό που μας παραδίδει δηλαδή ο Θεός είναι τι. Η αποκάλυψη του εαυτού του. Μας δείχνει ποιος είναι. Μας δείχνει ποιος είναι. Μας δείχνει τη γνώση του Θεού δηλαδή. Ποιος είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός. Πώς ενεργεί ο Θεός. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτή την αποκάλυψη του Θεού, αλλά πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη που είναι τι. Η πλήρης αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και λέμε τώρα ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός δια του Λόγου του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, παραδίδει τις αλήθειες της πίστης του. Την αποκάλυψη του εαυτού του. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε, έχουμε πει και άλλες φορές, με τον άσαρκο λόγο. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν εσαρκωμένος, έτσι δεν είναι. Στην Διαθήκη η διαφορά είναι ότι έχουμε τον ίδιο τον θεάνθρωπο λόγο να παραδίδει ο ίδιος. Άρα και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή έχουμε το ίδιο πρόσωπο να παραδίδει με διαφορετικές μορφές, ας το πούμε έτσι, τρόπους, αλλά το πρόσωπο το οποίο μας παραδίδει, τη διδασκαλία, τη ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια, τα δόγματα, τα πάντα, τι είναι, είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα, και αυτός που το παραδίδει, σε ποιος το παραδίδει αυτά, γι' αυτό είναι άνθρωπος, βλέπετε, γράφηκαν με βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη πάρα πολλά, προφητείες, το ένα το άλλο, αλλά πάλι ο κόσμος δεν κατάλαβε την αλήθεια της πίστης, δεν γνώρισε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και έπρεπε να δει ο ίδιος ο Θεός να σαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος για να μπορεί να διδάξει πρόσωπο με πρόσωπο. Να μας παραδώσει αυτό το οποίο δεν μας παραδώσει. Και έτσι γι' αυτό βλέπετε. Γι' αυτό κάνω τη σύνδεση με την Πεντηκοστή που είπαμε την προηγούμενη φορά με το Άγιο Πνεύμα, ότι έρχεται ο Χριστός, συγκροτεί την Εκκλησία, παίρνει τους μαθητές του και τους παραδίδει αυτά τα οποία ήθελε να τους παραδώσει, την αλήθεια. Άρα έχουμε την παράδοση από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στους Αποστόλους, μας λέγει τι μας παραδίδει, και γι' αυτό και μιλάμε για την Αποστολική Παράδοση. Έτσι. Και οι Απόστολοι μετά την Ανάληψη του Κυρίου, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής, τι κάνανε, πορευθέντες σε όλα τα έθνη, εμαθήτευσαν, βαπτίζοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που παρέλαβαν πλέον τώρα οι Απόστολοι, θα παραδίδουν σε άλλους. Και φυσικά αυτό το κίνημα προς το γνωρίζετε όλοι εξαπλώθηκε σε όλη την Οικουμένη. Αυτοί όμως παρέδωσαν και αυτοί σε κάποιους μετά από αυτούς. Γιατί έχουμε τους 70 Αποστόλους, οι πρώτοι. Αν ξέρετε,
σκεφτείτε λίγο τη γεωμετρία, το παράδειγμα των ομόκεντρων κύκλων. Έχουμε το κέντρο του κύκλου, έχουμε τον Ιησού Χριστόν, ένα πρώτο στενό κύκλο στους Αποστόλους, διευρύνεται ο κύκλος στον επόμενο στους 12 με τους Εβδομήκοντα, η Εβδομήκοντα πλέον διευρύνεται ο κύκλος με τους Αποστολικούς Πατέρες, να σας πω μερικά παραδείγματα, τον Άγιο Πολύκαρπο του Σμύρνης, τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, έτσι. Να πάμε και πιο μακριά ακόμα, θέλετε, στην Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία, έχουμε τον Άγιο Μαρκένο, που χειροτονείται από τον Απόστολο Πέτρο στις Ιερακούσες, τον Άγιο Πύρλο, τον Άγιο Παγκράτη, που γιορτάζουν σε λίγες μέρες, 9 Ιουλίου, επίσκοπο Λαυρομενίου. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Πατέρες. Διευρύνεται ο κύκλος. Και έτσι, αυτοί οι Αποστολικοί Πατέρες μετά εξαπλώνονται παντού και μαθητεύουν μετά και παραδίδουν και αυτοί αυτό που παρέλαβαν στους εμπιστευόμενες γενιές. Και αυτή η παράδοση πλέον από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έρχεται μέχρι και σήμερα δια των Πατέρων, δια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Και έτσι η Αποστολική παράδοση της Εκκλησίας μας γίνεται Πατερική παράδοση. Έτσι. Στο σύμβολο της πίστεως, ξέρετε, και αυτό εννοείται. Το λέμε εμένα, αλλά δεν ενδρατείνουμε, όπως είπα, πολύ στα πράγματα. Τι λέμε για την Εκκλησία? Ισμία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίος ο ρόλος, η λέξη που βάλανε, ο χαρακτηρισμός που βάλανε στην Εκκλησία, είναι η Εκκλησία μας και είναι Αποστολική. Δηλαδή τι, στηρίζεται στην διδασκαλία των Αποστόλων. Και θα λέγαμε το Αποστολική ισοδυναμή με Πατερική διδασκαλία. Έτσι. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε μία παράδοση και μία παραλαβή. Κάποιος παραδίδει, κάποιος παραλαμβάνει. Θα λέγαμε και αυτό που κάνουμε και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που συνεχίζει η Εκκλησία μας. Και εγώ παρέλαβα από τους γεροντάδες μου και έχουμε τώρα αυτά που και εγώ τα λίγα από λίγο γράμματα, πολύ λίγο Άγιος Κοσμάς του Ετώνος, προσπαθώ να σας τα μεταδώσω και εσάς. Αλλά αυτό είναι μόνο η παράδοση? Όχι. Θα δούμε τι είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Αλλά επιτρέψτε μου προτού να πάμε σε αυτά, να αναχθούμε λιγάκι στα λόγια των γραφών, στην Αγία Γραφή. Για να δούμε γιατί τι λέει για την παράδοση αυτή της Εκκλησίας. Ας πούμε παραδείγματος χάρη, ο ίδιος ο Κύριος τι λέει? Εγώ, λέει στην αθιερατική του προσευχή, εγώ δένω καθί στον λόγο σου, έτσι. Και αυτή του τεντηρίκαση και τα λοιπά και τα λοιπά. Υγείασον, λέει, αυτούς, εν τη αληθεία σου. Διότι ο λόγος, ο σώς, είναι αλήθεια. Ο λόγος σου είναι αλήθεια. Ό,τι μου έδωσες, λέει, λέτε ότι ο Χριστός, από πού παρέλαβε? Από τον Θεό Πατέρα. Και εγώ, αυτό που παρέλαβα, σας το δίνω τότε θα λύσει αυτούς, τους μαθητές εννοεί, έτσι. Γιατί ο λόγος σου είναι αλήθεια. Κάτι παρέλαβε και ο ίδιος ο Κύριος, το οποίο ως άνθρωπος το λέει αυτό, ως Θεός κατήχε όλη την αλήθεια, το πλήρωμα της αληθείας, έτσι. Και το πλήρωμα της χάριτος, αλλά ως άνθρωπος μιλάει πλέον τώρα, ως άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, και τι λέει μετά? Καθώς απέστειλε, απέστειλε σε τον κόσμο, καθώς απέστειλε αυτούς. Τους έστειλε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, γιατί για αυτά που παρέλαβαν θα τα δώσουν στον κόσμο. Βλέπετε, μέσα σε αυτά όλα τα λόγια κρύβονται οι αλήθειες αυτές της Αποκάλυψης και της παραδόσεως, της Ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Εδώ και τώρα, κοιτάξτε, μια τομή που πρέπει να κάνουμε για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε σχέση με τους Ευαγγελικούς, τους αδελφούς μας εδώ, γιατί έχουμε εδώ πολλούς Ευαγγελικούς και Προτεστάντες και διάφορες ομάδες, πεντηκοστιανούς κτλ. Και μας παραπλανούν και λένε, να, η Αγία Γραφή, εδώ. Ό,τι λέει η Αγία Γραφή, τα άλλα πού τα βρήκατε? Πού τα βρήκατε τα άλλα? Και εμείς τους λέμε, ότι μας το λέει η ίδια η Αγία Γραφή που βρήκαμε τα υπόλοιπα. Παραδείγματος χάρη, πώς τελειώνει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έστι δε και άλλα πολλά όσα επίσης εννοεί Ιησούς,
άτιμα γράφεται κάθε, αν γραφώ το ένα προς ένα αναλυτικά, τα γραφόμενα βιβλία δεν θα τα χωρούσε όλος ο κόσμος. Και πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι αυτά τα οποία όλα αυτά δεν θα χωρούσε τα βιβλία ο κόσμος, ποιος τα ξέρει, ποιος τα κατέχει, τι είναι αυτά. Άρα, η Αγία Γραφή είναι, θα λέγαμε, ένα πολύ μικρό κομματάκι από όλα αυτά τα οποία είπε ο Κύριος. Τα υπόλοιπα πού είναι. Πέταξαν, φέγανε, τα χάσαμε, δεν τα κατέχει η Εκκλησία. Όχι, τα κατέχει η Εκκλησία. Λέω με αυτά για να δείτε σιγά σιγά πώς πρέπει να πάμε για να προσδιορίσουμε την έννοια της παραδόσεως. Τι λέει ο στον κατά Μάρκο, και εκείνοι εξελφώντες εκείρησαν πάντα ούπε των λόγων βεβαιού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος για τον επακολουθούντο σημείο. Εκείρησαν πάντα ού ποιο, αυτό που πήραν τους λόγων. Τον λόγο τον λόγο βεβαιούντος, έτσι. Το παρεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς. Μαθητεύσατε. Είδατε τι είπα πιο μπροστά. Ότι κάποιος δάσκαλος παραδίδει και κάποιος μαθητής ακούει. Παίρνει τα μαθήματα. Μαθητεύουν. Άρα κάτι παραλαμβάνουν για αυτοί. Εάν τώρα πάμε και στις αποστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε ότι εκεί είναι γεμάτο από όλες αυτές τις λέξεις που ουσιαστικά πρωτοδοτούν την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Ας πούμε, τι λέει. Επενώδε στην προσκοληθίους. Επενώδε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μένεστε, θα θυμάστε πάντα, λέει, έτσι, και καθώς παρέδωκα ημών τας παραδόσεις, κατέχετε. Όπως τις παρέσας τις παρέδωσα, έτσι τις κατέχετε. Για πείτε μου σας παρακαλώ, πού γράφει, τι παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Να σας θυμίσω και ένα άλλο όριο που λέει. Θυμηθείτε, λέει, ότι για τρία ολόκληρα χρόνια, νύχτα και ημέρα, νουθετούσα και δίδασκα τον καθέναν και όλους σας μαζί ξεχωριστά. Τρία χρόνια και τους έλεγε. Για πείτε μου, πού είναι γραμμένα αυτά. Ένα. Είναι γραμμένα κάπου, προσέξτε. Δεν χάθηκα. Αλλά εκεί είναι η ουσία, εκεί θέλω να πάμε σιγά σιγά. Μετά λέει στους Φιλιππισίους, άντε και μάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδετε εν εμή, τάχτα πράσετε. Τάχτε. Όσα μάθατε, παραλάβετε, ακούσατε, είδατε από εμένα, αυτά πράτετε. Βλέπετε. Πόσα είναι αυτά. Πού. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και λέει και πάλι στις πρόσφορας θεής. Όσουν παρελάβετε τον Ιησούν Χριστό, τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Όπως τον παραλάβετε, έτσι και περιπατείτε. Παραλάβετε τι τους λέει εδώ, όχι για τη διδασκαλία, αλλά τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε, πάμε αλλού τώρα. Ελιζομένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. Οικοδομήσατε πάνω στον Χριστό. Και βεβαιούμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία. Καθώς εδιδάχθητε. Και διδαχθήκατε, αλλά και παρακαλείσκατε τώρα πλέον μαθαίνετε εν αυτή την παραδόση εν ευχαριστία. Εδώ εννοεί και ευχαριστία προς τον Θεό, αλλά εννοεί και στη Θεία Ευχαριστία. Πολλά πράγματα επομένως. Θα μπορούσαμε κι άλλο να αναφέρουμε, απλά ενδεικτικά σας αναφέρω μερικά για να καταλάβω. Καταλάβετε ότι όλη η Αγία Γραφή μιλάει για αυτό. Επομένως τώρα, αν θέλουμε να συμπεράνουμε, τι μας λένε όλα αυτά τα χωρία τα οποία μας λέει ο Απόστολος Παύλος, κύριε Αγία Γραφή, ότι η παράδοση τι είναι. Φυσικά είναι διδασκαλία. Δίδασκαν οι Απόστολοι και Κύριος πρώτα και μετά οι μαθητές του. Οι Απόστολοι και έτσι όπως είπαμε σιγά σιγά έχουμε την πατερική παράδοση. Και είναι διδασκαλίες γιατί. Για την πίστη. Για τα δόγματα. Για την, πώς να πούμε, τη θεολογία. Έτσι. Μόνο αυτό. Πάλι σας παρέδωσα, παραδείγματος χάρη λέει ο Απόστολος Παύλος,
σας παρέδωσα και τι. Τους παρέδωσα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως παρέλαβα εγώ από τον Κύριο, που δεν ήταν παρόν ο Απόστολος Παύλος την ώρα του μυστικού δείπνου, αλλά όπως παρέλαβα εγώ μυστικά, άνωθεν και φυσικά συμφώνησε και πώς με αυτό που παρέλαβα ήταν πράγματι το σωστό, σας παρέδωσα και εγώ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα έχουμε την λειτουργική ζωή της Ευχαριστίας, της Εκκλησίας. Δεν λέει ο Απόστολος Ιάκωβος όταν κάποιος είναι άρρωστος να κάνει το χέλιο και η αρχή του κάμπνου του κάνουν το σώσει τον παρέδωσε το παιδί το χέλιο παρέδωσε χάρη, το βαπτίσμα, το που βαπτίζανε. Άρα, βλέπετε, όλα αυτά όμως δεν είναι γραμμένα. Αυτά δεν είναι γραμμένα. Λοιπόν, νόσο, έχουμε τη Θεία Λατρεία. Αλλά η διδασκαλία είναι τι, και ο τρόπος ζωής. Το ήθος, όπως λέμε, έτσι, πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός. Όλα αυτά, από γενιά στη γενιά, από το στόμα του Κυρίου, από το στόμα των μαθητών, φτάνουμε και μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, τι θα λέγαμε, θα λέγαμε ότι η παράδοση τελικά τι είναι. Είναι ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας. Πώς ζει η Εκκλησία. Μια δεύτερη, ένα δεύτερο ορισμό που θα μπορούσαμε να πούμε, τι είναι η παράδοση. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ήθελα να πω το εξής, ότι να το ξεκαθαρίσουμε για και αυτό. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, τι προηγήθηκε, σας παρακαλώ, η Αγία Γραφή ή η παράδοση. Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν γραμμένο τίποτα. Δίδασκαν οι Απόστολοι, δίδασκαν, όπως είπα, τρία χρόνια σας νοθετούσα, αλλά η Εκκλησία που δημιουργήθηκε μετά την Πεντηκοστή όλα αυτά τα κρατούσε, τα ζούσε, ήταν η ζωή της Εκκλησίας αυτό. Ζούσε δηλαδή τη μια παράδοση. Τη παράδοση, ό,τι παρέδωσε ο Κύριος και οι Απόστολοι, το ζούσε αυτό. Και κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, το 68, γράφεται το πρώτο του κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και το 100 τόσο περίπου το κατά Ιωάννη και Αποκάλυψη κτλ. Άρα, προσέξτε, εδώ είναι πολύ βασικό πράγμα, γιατί εδώ μας κατηγοράνε οι Προτεστάντες και οι Ευαγγελικοί. Λοιπόν, και η Αγία Γραφή. Και τους λέμε εμείς, ποιος δημιούργησε την Αγία Γραφή, η Εκκλησία. Άρα προηγείται η Εκκλησία από την Αγία Γραφή και προηγείται η παράδοση από την Αγία Γραφή. Η παράδοση έγραψε τα Ευαγγέλια και τις πράξεις και τα υπόλοιπα βιβλία. Δεν υπήρχαν πριν. Και το λέω, βλέπετε, κι άλλα πολλά υπάρχουν τα οποία. Ποια είναι αυτά. Ήταν όμως αυτά τα οποία κράτησε η Εκκλησία ως ζωή, ως τρόπο ζωής, ως διδασκαλία, ως μυστήρια, ως λειτουργική ζωή. Όλα αυτά τα κράτησε. Και τα απαραίτητα υπάρχουν σε άλλα από γενιά στη γενιά. Γι' αυτό δεν έχουν δίκαιο οι Προτεστάντες με αυτά τα οποία λένε. Και είναι παιδί για να μην του διαψεύσει. Ποια είναι αυτά τα οποία τόσα πολλά που λέει. Δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να μας πούνε. Γιατί, ακριβώς τους λείπει η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, που είναι ποιος είναι το κριτήριο, η Εκκλησία. Η ίδια η Εκκλησία ερμηνεύει όλα την Αγία Γραφή. Εντάξει, είναι καλό. Καταλάβαμε. Αυτά τα πράγματα έχουν είναι θεμελιώδη πράγματα. Παρακτήματα, τα ξέρετε. Η Εκκλησία δημιούργησε την Αγία Γραφή. Αυτοί λένε, όχι, Αγία Γραφή, αλλά βλέπετε. Έχουν αναγκάλει την Αγία Γραφή σε μέγιστο κριτήριο αληθείας, αλλά Εκκλησία δεν έχουν. Καταλαβαίνετε. Γιατί ακριβώς χάσανε το άλλο κομμάτι της Εκκλησίας που μη χάραψε. Και οι Καθολικοί, όπως είπαμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί, αποκαταστήσανε την Εκκλησία και την παράδοση με τον Πάπα. Να στο λέμε και στο χαίρετε. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας, έχουμε όλη αυτή την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία μας. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα να σας πάω στο πιο δύσκολο λίγο τώρα. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα κοιτάξτε, έχουμε τρία πράγματα βλέπουμε στην παράδοση. Συμφωνούμε. Πρώτον, έχουμε τον αποκαλύπτοντα δοτήρα Θεό. Έτσι, αποκαλύπτει ο Θεός πατήρ. Γενικός ο Θεός, το προσώπο του Ιησού Χριστού, αλλά γενικότερα η Αγία Τριάδα, ο παιδευτικός Θεός μας,
είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει και δίνει την παράδοση, αυτό που λέμε, παραδίδει τις αλήθειες. Όμως, τι μας δίνει ως παράδοση? Λοιπόν, μας δίνει την αποκαλυπτόμενη χάρη. Τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε, όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε σαν διδασκαλία, σαν λειτουργική μυστηριακή ζωή, σαν ήθος, σαν τρόπο ζωής, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η χάρις του Θεού που ήθελε να δώσει και την έδωσε, τη δίνει μέσα στην Εκκλησία, πού? Στον άνθρωπο. Αλλά αυτή η χάρις τι είναι? Δεν είναι απλά όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα ως παράδοση, τι είναι? Είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, να θεωθεί κατά χάρη. Αυτή είναι η αποκαλυπτόμενη χάρη. Και από την Παλαιά Διαθήκη αυτό ήθελε ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο, αυτό ήθελε να προωθήσει και αυτό μας το έδωσε βέβαια μετά τη σάρκωση και την ενανθρώπιση από το προσώπιο του Ιησού Χριστού. Η αποκαλυπτόμενη χάρη είναι μέσα στο δεύτερο στοιχείο της παραδόσεως. Μας αποκαλύπτεται μια χάρη, μια δωρεά. Ανέκφραστη, μεγάλη, θα το δούμε παρακάτω κι άλλο. Και το τρίτο στοιχείο τώρα της παραδόσεως, ποιο είναι? Είναι ο δέκτης, αυτός που δέχεται της παραδόσεως και της ιεράς παρακαταθήκης, και ο φυλάσσον. Ποιος είναι αυτός που το δέχεται και ποιος είναι αυτός που το φυλάσσει, σας παρακαλώ, το πλήρωμα της Εκκλησίας. Όλοι εμείς. Αλλά όλοι εμείς. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Βλέπετε, καθότι και μαθηματικός θα πάω και λίγο μαθηματικά στα πράγματα, λίγο εκλογικευμένα, έτσι. Λοιπόν, ναι, ποιος είναι ο επομένως ο δέκτης και ο φυλάσσον? Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τώρα, θα κάνουμε μια διάκριση. Δέκτες και φυλάσσοντες. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες πιστών. Δύο κατηγορίες πιστών. Πρώτον, είναι αυτοί που έχουν άμεση γνώση του Θεού, είναι αυτοί, προφήτες, Απόστολοι, Άγιοι κλπ. Και όλοι οι άλλοι, θα λέγαμε εμείς, που έχουμε έμεση γνώση. Έτσι. Επομένως, εμείς θα μπορούμε να πούμε ότι ο λαός του Θεού, όλοι μας οι πιστοί, όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έτσι, τι έχουμε? Έχουμε την έμεση γνώση. Και πώς μας δίνεται αυτή η έμεση γνώση? Φυσικά, πώς? Από τον Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, έτσι. Μας τη μεταδίδει ο ίδιος ο Χριστός, μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι. Αλλά αυτή τη γνώση όμως, προσέξτε, μας τη μεταδίδει ο Λόγος του Θεού μέσω αυτών που είχαν την άμεση γνώση. Των προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων. Εμείς παίρνουμε αυτή τη γνώση, αυτή την εμπειρία, έτσι, και αυτή τη χάρη, την αποκαλυπτόμενη χάρη, μέσω αυτών που ήταν οι άμεση γνώστες και οι γνωστικοί, όπως τους λένε οι πατέρες, που είχαν άμεση εμπειρίες του Θεού. Έμεσα εμείς, άμεσα αυτοί. Έτσι. Και αυτή η γνώση όμως, που ουσιαστικά, όπως είπαμε, μας παρέχεται εμάς μέσω των προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων, έτσι. Αλλά το πάμε και λίγο παραπάνω. Η γνώση αυτή είναι και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, μέσω των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων, μέσω των συγγραμμάτων των Αγίων. Είναι μια γνώση. Έτσι, λοιπόν, είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που μέσα στην Αγία όπως είπα, στην λειτουργική ζωή, έτσι, στα συγγράμματα των πατέρων και ούτω καθεξής. Μας παρέχεται που είσαι ο πάροχος, αλλά είναι όμως, δεν είναι η άμεση γνώση που έχουν οι Άγιοι μας, είτε προφήτες, είτε Απόστολοι, είτε Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτή η πρόσωπο προς πρόσωπο γνώση του Θεού και εμπειρία του Θεού. Η ένωσή τους με τον Θεό, δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι. Η θέωσή τους τους δίνει τη δυνατότητα για μια
άνεση γνώση του Θεού. Εμείς ακούμε αυτούς, μας διδάσκουν, μας αναλύουν, έτσι μας κατηχούν, μας νοθετούν, μας παραδίδουν αυτά που βίωσαν σαν εμπειρίες και εμείς αποκτούμε αυτή την ένεση, εμπειρική ένεση γνώση. Έτσι. Νομίζω ότι είναι κατανοητά. Έτσι δεν είναι τόσο δύσκολα αυτά. Επομένως, ο Λόγος του Θεού, η ενέργεια του μέσα στην Εκκλησία, είτε στην Παλιά είτε στην Καινή Διαθήκη, είναι ουσιαστικά αυτή η παρακαταθήκη της πίστης που μας παραδίδει. Παρακαταθήκη. Η ιερά παρακαταθήκη μας τη δίνει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι. Και είναι ακριβώς αυτή η ιερά παρακαταθήκη, είναι και το κέντρο, αλλά και η δύναμη που μορφοποιεί, που φτιάχνει όλη αυτή την ιερά παράδοση. Έτσι. Και είναι ουσιαστικά και η κεντρική διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Επομένως, ξεκάθαρα πράγματα μέχρι εδώ. Ας το αφήσω για αυτά. Αν θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε έτσι ένα, το λέει βέβαια για μια γραφή, ένα σχήμα έτσι όμορφο για το πώς είμαστε εμείς συνδεδεμένοι με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, θα μπορούσαμε να πούμε την εικόνα της Αμπέλου. Το ίδιο ο Κύριος, το είπε. Εγώ είμαι άμβελος, είμαι στα κλίματα. Ο μένω είναι μη, περί κακών πολύ. Έτσι. Όταν εμείς είμαστε ενωμένοι με την άμβελο που είναι ο Χριστός, τότε είμαστε συνδεδεμένοι με αυτή την ιερά παρακαταθήκη την οποία μας έδωσε ο Κύριος. Με τη ζωή της Εκκλησίας, με τα δόγματα της Εκκλησίας, με τη διδασκευτική ζωή της Εκκλησίας, με το ρήτος της Εκκλησίας, τον τρόπο που ζούμε, δεν πρέπει να ζούμε, είμαστε συνδεδεμένοι και εμβολιασμένοι και αντλούμε από εκεί. Και παίρνουμε από εκεί. Έτσι. Αυτή η παρακαταθήκη είναι όλη όμως η άμβελος συνολικά. Και το Ανδρέι και οι άμβελος και εμείς και τα κλίματα. Όλοι μας δηλαδή αυτή η κλιματαριά είναι ακριβώς αυτή η συνέχεια αυτή της παραδόσεως που έχουμε. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι δίδαξε ο Κύριος και είπε πολλά. Έτσι. Δεν δίδαξε, είπε, έκανε θαύματα, έτσι. Προσπαθούσε να τους ανεβάσει πνευματικά τους μαθητές του, αλλά όμως και κάτι δεν τους είπε. Λέει, όταν θέλετε το Πνεύμα το Άγιον, τότε θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Άρα, από αυτό το λόγο, τι μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι όλα όσα τους είπε ο Χριστός και τους δίδαξε ο Χριστός, δεν ήταν η πάσα αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλη αλήθεια. Γιατί, όταν θα δει το Πνεύμα το Άγιο θα σας φωτίσει, τότε θα οδηγηθείτε εις πάσα την αλήθεια. Άρα, έχω εδώ μια διάκριση να κάνουμε. Πρώτο, ότι όλη η διδασκαλία πριν την Πεντηκοστή του Χριστού, πριν την Πεντηκοστή, η διδασκαλία, τα θαύματά του, έτσι, δεν ήταν εμπειρία όλης της αλήθειας. Έτσι. Αλλά μετά την Πεντηκοστή έχουμε τι. Την δυνατότητα που δόθηκε στους Αποστόλους εν Αγίω Πνεύματι να γνωρίσουν πάσα την αλήθεια. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η πριν διδασκαλία από την Πεντηκοστή ήταν μια προετοιμασία για να δεχτούν το πλήρωμα της αληθείας που ήρθε κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
Τι συνέβη όμως με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ένα Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ουσιαστικά τι θέλει να μας πει αυτό, ότι την ώρα που οι Απόστολοι έφτασαν στην θέωση της Πεντηκοστής, τότε γνώρισαν και όλη την αλήθεια της Εκκλησίας και των δογμάτων και της πίστεως, πάσα την αλήθεια. Ωραία τώρα, καλά μας τα λέει εδώ τώρα, αλλά εδώ τώρα είναι το άλλο συμπέρασμα. Για να έχουμε επομένως πλήρη αντίληψη, πώς θα πάει η ώρα. Λοιπόν, θα τα συντονίσουμε λίγο. Για να έχουμε επομένως ορθή αντίληψη αυτής της παραδόσεως, πρέπει να καθορίσουμε τώρα δύο πράγματα. Πρώτον, ποιος είναι και πώς καθίσταται κάποιος δέκτης, όπως είπαμε, έτσι. Ο αποκαλύπτων Θεός είναι αυτός, ο αποκαλυπτόμενη χάρις είναι το δεύτερο στοιχείο. Φύλαμε και δέκτη, τώρα για αυτήν την πράγμα μιλάμε. Για τον δέκτη και τον φυλάσσοντα. Ποιος είναι ο δέκτης. Πώς καθίσταται δέκτης ο άνθρωπος αυτής της ιεράς παρακαταθήκης και της ιεράς παραδόσεως. Έτσι. Και μετά από τη συνέχεια. Αλλά τι. Το δεύτερο είναι το τι και πώς δέχεται, φυλάσσει και μεταδίδει. Είπαμε, χάσει το παραδείγμα, υπάρχει το όνομα. Τι είναι αυτό. Είπαμε, ένα δασκαλί, εξέλιξε τα πάμους για την κόμμα παραπέρα, η ουκρεψίλα. Λοιπόν, είπαμε ότι οι άνθρωποι που δέχονται αυτοί είναι δύο ειδών, είναι οι γλωσσικοί, έτσι. Αυτοί που γνωρίζουν άμεσα τη δόξα του Θεού, τους αποκαλύπτεται ο Θεός και οι πιστοί, οι αυτοί εμείς οι πιστοί, οι οποίοι τι κάνουμε, με παιδική απλότητα θα λέει κανείς, αποδεχόμαστε αυτά τα οποία μας λένε αυτοί οι γνωστικοί. Οι θεωμένοι δηλαδή άνθρωποι του Θεού, έτσι. Εμείς τα αποδεχόμαστε, τα προσωπούμε, τα θυλάσσουμε, τα μεταδίδουμε όπως καλή ώρα. Έτσι. Όχι γιατί, αλλά με μια απλότητα και μια εμπιστοσύνη. Τι, ότι αυτά που μας λένε οι άνθρωποι του Θεού, οι γνωστικοί, οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Θεό, που ενώθηκαν με τον Θεό, είναι όλη η αλήθεια. Έτσι. Και αυτή είναι και η γραπτή και η προφορική παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα όσο μας λένε. Δεν μου λέτε, ποιος μας είπε ότι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας έτσι. Παράδοση. Ποιος μας είπε ότι φτάσουμε να καταναγκολάσουμε να κάνουμε την προσευχή μας ή οι εκκλησίες μας λένε να καταναγκολάσουμε να προβλέπετε. Η παράδοση. Πόσο και πόσο θα μπορούσαμε να πούμε. Όλα αυτά επομένως, εμείς, έτσι, οι απλοί πιστοί τα δεχόμαστε ανεπιφύλακτα σαν τα, όπως τα, μας λένε όπως οι γονείς, ό,τι λένε στα παιδάκια τους και τα δέχονται τα παιδάκια με μια παιδική απλότητα. Προσέξτε τώρα, τι σημαίνει αυτό τώρα για εμάς τους πιστούς, ότι δεν δεχόμαστε, εδώ είναι τώρα η σύγχρονη πραγματικότητα, ανεπιφύλακτα μια, πώς το πω, μια γενική ιδέα, φανταστική ή επιστημονική ή φιλοσοφική περί Θεού. Όχι. Έτσι. Και ούτε έχουμε μια μέθοδο ερευνητική του Θεού, επιστημονική ή φιλοσοφική, να ερευνήσουμε το του Θεού. Όχι. Εδώ ισχύει μια άλλη αυτή. Γιατί πατέρε, εμείς τι κάνουμε. Επόμενοι όπως λέμε και Αγίες Πατράς, ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες και όπως όλους τους προφήτες, αποδεχόμαστε την δασκαλία τους με πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί. Γιατί αυτοί είναι που δέχτηκαν την πάσα αλήθεια έναν Αγίο Πνεύμα. Πιστευόμαστε αυτούς, όχι φιλοσόφους, όχι ρήτορες, όχι επιστήμονες, όχι τούτο, όχι τ' άλλο, αλλά αυτούς οι οποίοι ενώθηκαν με τον Θεό και είχαν εμπειρία της δόξης του Θεού, της θεώσης του Θεού.
Αυτούς εμείς εμπιστευόμαστε, έτσι. Γιατί και οι πατέρες μας, βλέπετε, δεν στοχάστηκαν για τον Θεό έτσι, στοχαστικά, φιλοσοφικά, ερευνητικά, όπως κάνανε στον σχολαστικισμό μετά οι δυτικοί, αλλά είχαν εμπειρίες θεώσεως. Από τους παλιόνιους μέχρι τους πρόσφατους. Ποιος μπορεί να αντιθεί ότι είχαν εμπειρίες θεώσεως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προκλήριος, ο Άγιος Εφραίμος, ο Αγιώτης, ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, που αυτά τα οποία γράφει είναι πραγματικά εμπειρίες θεώσεως, να σου περιγράψει τη θέωση του ανθρώπου, τη θέα του αυτής του φωτός. Αυτούς εμείς όμως, επειδή ευσκευόμαστε αυτούς, αποδεχόμαστε τη διδασκαλία τους. Και αυτούς κάνουμε οδηγούς και διδασκάλους στη ζωή, την πραγματική, έτσι. Επομένως, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα μας οδηγήσει σε σπάστα την αλήθεια. Αυτή είναι τώρα η πάση αλήθεια. Τι είναι? Είναι αυτό το πλήρωμα της αποκαλυπτωμένης χάριτος. Δηλαδή, αυτό που ήθελε ο Θεός να μας δώσει από την Παλαιά Διαθήκη τον άνθρωπο και το έδωσε πλήρως μέσα στην Καινή Διαθήκη, μετά την Πεντηκοστή και που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, αυτή η χάρις που είναι η όλη, πώς το πούμε, δυνατότητα του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό και να γνωρίσει όλη την αλήθεια. Και αυτή τη χάρη, αυτή τη δωρεά, αυτή τη πάσα αλήθεια τη είχαν όλοι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι μέχρι και στις μέρες τους. Η σπάσα την αλήθεια ενωθήκαν όλοι οι Άγιοι. Τώρα, λέει κανείς, δηλαδή, την Πεντηκοστή τελειώσαν όλα, από εκεί και μετά δεν υπάρχει πρόοδο στην Εκκλησία. Γιατί λένε, αλλά παράδοση. Και ακούτε, και ξέρετε ότι δύο χρόνια πριν έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, εσείς ίσως δεν τα παρακολουθούσατε, εμείς που είχαμε τα πράγματα και παρακολουθούσαμε, μιλούσαν για αναγέννηση της παραδόσεως της Εκκλησίας μας, της λειτουργικής ζωής, να ξαναγυρίσουμε σε άλλα αυτά. Πολλοί μας ήρθαν από τη Δύση και αυτά, ότι ξέρετε να ξαναγυρίσουμε λέει, στις πηγές, στις ρίζες μας, στους αρχαίους πρώτους πατέρες, αποστολικούς χρόνους. Προτεστάντη πολλά αυτό ήταν αυτό. Μιλάτε δηλαδή γιατί η Εκκλησία προοδεύει. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους δικούς μας μοντέρνους θεολόγους, οι οποίοι λένε, α, με τους πατέρες σταμάτησε η πρόοδος, τελείωσε τώρα, πρέπει να πάμε σε μια εποχή να ξεπεράσουμε τους πατέρες, τους Αγίους Πατέρες μας. Είναι, όπως λέμε, η βαρετά νεοπατερική θεολογία. Θα σου πω αυτά. Δεν θα σας τα λέω. Τι είπατε? Και στη δημοτική γλώσσα. Ναι, yeah, μια ανανέωση και αναγέννηση υποτίθεται είναι και στη δημοτική και δημοτική γλώσσα. Αυτό είναι όμως το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο πνεύμα που λέει το τι είναι, πρέπει να προοδεύσουμε. Η παράδοση ξεπεράστηκε τώρα. Εντάξει, πάμε σε άλλα πράγματα να κάνουμε. Να μην πάω μακριά. Κοιτάξτε. Τώρα, το τελευταίο καιρό έρχεται το θέμα τη τρίτη κοινωνία. Πώ θα κοινωνάμε, Σωμάτι, βέβαια. Εντάξει, παράδοση μα λέει τη λαβίδα. Αλλά τώρα με προβάλλει συνθήκε πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Σήμερα, πρωτού να δω, με επισκέφθηκε ένα ιερέα. Ιερομόνιμο. Φίλος μου που λέει, ξέρεις που λέει πάτερ. Εγώ λέει έκανε ένα πείραμα λέει, μεταδίδω τη Θεία Κοινωνία λέει έτσι. Όπως τα αρχαία χρόνια. Εντάξει, είμαι στη ζωή της Εκκλησίας, ήταν αυτό. Αλλά κοιτάξτε τι θέλω να πω, θέλω να τονίσω. Ότι ο καθένας θα αρχίσει και αυθαιρετή πλέον. Δημιουργεί την δικιά του παράδοση. Βλέπετε. Η δικιά μας παράδοση. Τι θέλω να πω, σε αυτά τα παραδείγματα ότι υπάρχει αυτή η τάση τώρα, να λέμε ότι υπάρχει πρόοδο. Πρέπει να προοδεύσουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Υπάρχει μια αναγέννηση, έτσι, των πραγμάτων. Η Εκκλησία δεν είναι κάποιο στατικό, είναι κάτι το δυναμικό που πρέπει να προχωρήσει, να ξεπεράσει τον εαυτό τη, να δει άλλα πράγματα, άλλα σχήματα, άλλου τρόπου. Καταλαβαίνετε. Αυτό όμω οι περισσότεροι
από τους περισσότερους εννοείται ως μια πλήρη ανατροπή της παράδοσης εκκλησίας. Οι περισσότεροι αυτό έχουν στο μυαλό τους. Θυμάστε που σας είπα το παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ. Ποιος θα κάνει την ερμηνεία όλων αυτών των πραγμάτων? Ποιος? Ο καθένας από εμάς, από τους από εμάς, ή αν είπε όμως το πνεύμα του Άγιου. Αυτή μόνο. Λοιπόν, αυτό που είπαμε είναι αυτοί οι άλλοι που παράγουν την παράδοση, που εξηγούν, ερμηνεύουν, διαφυλάσσουν, την παραδίδουν και σε εμάς, αυτούς ακολουθούμε εμείς. Αυτή είναι η παράδοση μας. Λοιπόν, και όλο τώρα η διδασκαλία που μας παρέχεται από την Εκκλησία και από αυτούς τους αγίους ανθρώπους έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός του τέτοιου ποιος είναι. Η λειτουργική ζωή, η διαδραστική ζωή, η νηπτική, η σχαστική ζωή, η παράδοση, ο συχασμός που λέμε στο μοναχισμό σε εμάς, τα μυστήρια, οι κανόνες, οι εκκλησίες, οι οικουμενικές και οι αποφάσεις. Ξέρετε, όλα αποβλέπουν σε ένα πράγμα. Τι, να οδηγήσουν εμάς τους πιστούς που δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την αγιωτική χάρη, να φτάσουμε κι εμείς εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Τότε εμείς που θα γνωρίσουμε αυτή τη χάρη και θα ενωθούμε με τον Θεό, θα δούμε τη δόξα του Θεού, θα οδηγηθούμε εις πάσα την αλήθεια, τότε θα είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράσης και τότε θα είμαστε κι εμείς γνήσιοι εκφραστές της παραδόσεως. Τότε μόνο. Μέχρι τότε το κεφάλι μας κάτω, με ταπείνωση, με αγώνα, με συνέστηση, ακούμε, ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες μας, την παράδοση της Εκκλησίας μας, ως τα μικρά παιδιά και κάνουμε τον αγώνα μας για να φτάσουμε κι εμείς εις πάσα την αλήθεια. Αυτός είναι ο σκοπός της παραδόσεως. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην Εκκλησία η Ιερά Παράδοση έρχεται και συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται και αναλύεται περισσότερο η δογματική διδασκαλία. Γιατί μας αυτά μας λένε ειδικοί στα βιβλία του στην αυτή τους. Έτσι. Λέει, υπάρχει ανάπτυξη των δογμάτων. Δεν είναι ανάπτυξη. Δεν αναπτύσσονται, δεν βγαίνουν καινούργια δόγματα, δεν ολοκληρώνεται, δεν συμπληρώνεται κάτι το οποίο είναι λοιπές. Είναι το όλον. Και αυτό το όλον, από την αρχή που μας αποκαλύφθηκε, έρχονται οι Άγιοι και μας το ερμηνεύουν με την δικιά τους πλέον προσωπική θεωτική εμπειρία. Αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Λοιπόν, έχω κι άλλες πέντε εξαιρίες, δεν θα πω άλλα. Κάνουμε αγρυπνία στο τέλος. Ας πούμε τώρα, γιατί επιμένουμε ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι Άγιες και έχουν το αλάθητο. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι, όχι ο Πάπας, έτσι, ούτε οποιαδήποτε σύνοδος. Οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Γιατί? Γιατί αυτοί που δογμάτισαν μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο ήταν Άγιοι. Είχαν εμπειρίες του Θεού. Και γι' αυτό ακούμε αυτά που μας είπαν και δογμάτισαν είναι η όλη η αλήθεια περί των δογμάτων της πίστεως. Γιατί η Θεία Λατρεία μας είναι Αγία και μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην εμπειρία της Θεώσεως. Ακόμα και η λατρεία μας, τα μυστήρια της Εκκλησίας, γιατί αυτοί που τα καθιέρωσαν ήταν πρώτον ο ίδιος ο Κύριος, δεύτερον οι Απόστολοι που τα οργάνωσαν, τα καθιέρωσαν και οι μετέπειτα οι πατέρες. Βλέπετε, έχουν τη λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί τη δεχόμαστε και γιατί αγιαζόμαστε, γιατί αυτός που την έγραψε ήταν ο Άγιος που είχε εμπειρία Θεού. Καταλαβαίνετε. Και όπως είπα και την νηπτική, σχαστική ζωή, τον συχασμό που ο Άγιος Γρηγόρος του Παλαμάς τόσο υπερασπίστηκε. Γιατί? Γιατί είναι ο δρόμος, η οδός της καθάρισης για να μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στον φωτισμό και στη θέωση. Για να πετύχει το σκοπό του. Γι' αυτό και ο συχασμός είναι ένας δρόμος που μας ξεχωρίζει από τους καθολικούς και από τους προτεστάντες. Μας διαφοροποιεί πλήρως. Αλλά είναι ο δρόμος ο οποίος με όλα αυτά που μας δίνει, με την προσευχή, με την τήρηση των λογισμών, το ένα το άλλο. Βλέπετε, όλη η
διδασκαλία της Εκκλησίας συντείνει εκεί. Να μας οδηγήσει εμάς να πετύχουμε κι εμείς αυτόν τον στόχο. Διότι όλα τελικά συγκλίνουν σε αυτήν την αλήθεια, την αποκαλυπτωμένη χάρη της Ιεράς Παραδόσεως. Τώρα, ας πούμε έτσι απλά περιγραφικά να σας πω, μια σύγχρονη στάση, όπως είπαμε, είναι να πιστέψουμε στις ρίζες μας, στα πρώτα, αυτό το λένε οι Προτεστάντες, που μελετάνε πολύ την Αγία Γραφή, αλλά και βλέπουν εκεί μέσα, ξέρω και τη λούσα τη Θεία. Αλλά δεν ξέρω τον τρόπο πώς, να πάμε και στις πηγές να βρούμε, στους πρώτους αποστολικούς πατέρες, και ψάχνονται. Αλλά για μας δεν υπάρχει πρόβλημα, για μας οι Ορθοδόξους, γιατί είμαστε μέσα στις ρίζες μας. Οι ρίζες αυτές είναι αυτό το αμβέλι που έβγαλε όλους αυτούς τους πλούσιους καρπούς. Και αν οδηγηθούμε από το κλαδάκι, θα φτάσουμε στην άμπελο. Για μας δεν είναι αυτό πρόβλημα, γιατί ζούμε αυτές τις ρίζες. Αυτή δεν τις ζούμε. Λοιπόν, και η άλλη σύγχρονη τάση που υπάρχει στην Ιερά Παράδοση, να αντικαταστήσουμε την Ιερά Παράδοση, γιατί να βρούμε σύγχρονους τρόπους, μοντέρνους τρόπους, έτσι αντιμετώπισης των σοβαρών και φλεγόντων προβλημάτων της κοινωνίας. Έτσι, και βλέπετε υπάρχει η θεολογία της ελευθερίας, η θεολογία του τάδε, καθολικά μου προτεστάντες και καθολικοί. Έτσι. Μας δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία θεολογία, μία αποκάλυψη του Θεού, η οποία δίνει απαντήσεις σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Και με ένα σύγχρονο τρόπο. Και με ένα μοντέρνο τρόπο. Επομένως, το να φυλάξουμε την δογματική παράδοση της Εκκλησίας, γιατί εδώ τώρα είναι και το έχουμε και εμείς μερική σούπερ ορθόδοξη έτσι εδώ, με ένα φανατισμό, να φυλάσσουμε δογματικούς τύπους έτσι με αυστηρότητα, με ακρίβεια, έτσι. Αλλά το φυλάτρο σημαίνει εγώ ο ίδιος γίνομαι φορέας της γνώσης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που οδήγησε εις πάσα αλήθεια γίνομαι και εγώ φορέας. Όχι με φανατισμό, αλλά τη στιγμή που γίνομαι εγώ φορέας της αληθείας, παραδείγματος χάρη, σας ανέφερα τουλάχιστον χρόνια. Είναι πολύ όταν έβλεπα από τα βιβλία του, τρόμαξα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον κατηγόρησαν, τον συκοφάντησαν, τον ίδρυσαν. Αλλά ο Άγιος με τον φωτισμό που είχε έδωσε μια καινούργια πνοή στην Εκκλησία. Αυτό που άφησε σαν παρακαταθήκη είναι η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μέσω του Αγίου Σουλιανού, της νυχτικής ζωής της Εκκλησίας, της νυχτικής, της χαρτικής ζωής της Εκκλησίας κτλ. Επομένως, το να είμαστε μέσα στην παράδοση πρέπει να φυλάττουμε τη ζώσα αλήθεια μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος. Η καλύτερα σημαίνει να παραμένουμε σταθεροί στην αλήθεια δια τη ζωοποιού δυνάμεως της παραδόσεως. Η Ιερά Παράδοση μας κρατάει ένα Αγίο Πνεύμα και το Αγίο Πνεύμα μας κρατάει μέσα στην Ιερά Παράδοση. Αυτό σημαίνει φυλάττω τη δογματική παράδοση της Εκκλησίας μας, έτσι. Και ανακαινισμός της παραδόσεως δεν σημαίνει την κατάσταση τα αρχαία πράγματα τα οποία είχαμε από την αρχή, αρχαίες εκφράσεις της αληθείας με νέες αφέστερες και υποτίθεται θεολογικά πιο κατοχυρωμένες. Όχι. Αλλά σημαίνει να δέχουμε διαρκώς, ανακοινισμό σημαίνει να δέχουμε διαρκώς την ανακαίνιση, τον ανακοινισμό που μου κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Την αποκάλυψη, να δέχουμε δηλαδή αυτή την αποκάλυψη που δέχτηκαν οι Απόστολοι και όλοι οι άλλοι να την δέχουμε και εγώ και σήμερα και εγώ στο τώρα, εδώ και τώρα. Να δέχουμε αυτή την αποκάλυψη. Όπως τη δέχτηκαν, όπως είπαμε, η σύγχρονη αγή μας. Άλλος Προφύρος, Άλλος Παΐσιος, Άλλος Σοχρόνιος κτλ. Αυτό είναι ο ανακαινισμός της παραδόσεως. Όχι να βρω καινούρια, μοντέρνα λεκτικά στοιχεία και να καταστήσω τα παλιά με καινούρια. Δεν σώζεται έτσι ο άνθρωπος. Αν εγώ γίνω φορέας της αληθείας, θα χρησιμοποιήσω και τη σύγχρονη γλώσσα, θα χρησιμοποιήσω και τη σύγχρονη νοοτροπία και ορολογία και νοοτροπία, θα βάλω σε αυτό το ίδιο φορτίο του πνευματικού και θα δώσω αυτή την παράδοση με έναν άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ανακοινισμός της παραδόσεως. Λοιπόν, επομένως, καταλήγοντας, τι σημαίνει εμείς λοιπόν, γιατί τα είπα όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουμε.
πρώτα-πρώτα να τηρούμε όσα μας δίδαξε η εφατερική και η αποστολική μας παράδοση. Να είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς. Να ακολουθούμε, δηλαδή αυτός είναι ο επόμενος, να ακολουθώ αυτή την παράδοση των Αποστόλων, των Προφητών, των Αγίων μας. Έτσι, μόνο αυτή. Μόνο αυτή. Λοιπόν, να την κρατούμε ανώθευτη, αμόλυντη, ακέραια, ως χώρο να θέλουμε. Γιατί είναι η αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο και την κοινωνία. Και αυτό το πιο δύσκολο. Να γίνουμε εμείς οι ίδιοι χωρίς αυτής της γέρας μας. Πάντα δώσε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, δεν είναι αγώνα πολύ. Αλλά όταν εμείς ως πιστοί άνθρωποι ακολουθούμε όλο αυτό που μας παρέμβωσε η Εκκλησία μας και οι Άγιοι μας, το ακολουθούμε με συνέπεια, με πίστη, με αφοσίωση και κάνουμε τον αγώνα μας, έρχεται κάποια στιγμή που, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έστες, αποκτάει ο άνθρωπος ο ίδιος μέσα του δογματική συνείδηση. Και αυτή η δογματική συνείδηση δεν μπορεί να είναι διάφορη, αντίθετη, σε άλλη κατεύθυνση από αυτή την οποία μας κληρονόμησαν οι πατέρες μας μέσα στους Ιεράς Παραδόσεως. Επομένως, να, το αέρμο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε, μας δημιούργησε όλη αυτή την Ιερά Παράδοση, η οποία φτάνει μέχρι στις μέρες μας και εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεχιστές αυτής της παραδόσης, γιατί μόνο δι' αυτής μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και θα λέμε σωτηρία. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε διαφορετικό παρά μόνο ως δυνατότητα του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό. Έτσι αγγελούνται τη σωτηρία του ανθρώπου. Άρα, από τη στιγμή που εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το πλούτο της χάριτος, της αποκαλυπτωμένης χάριτος, εμείς οφείλουμε να το κρατήσουμε ως κόριο φθαλού. Και αυτή είναι, θα λέγαμε, και η προσφορά μας των Ελλήνων Ορθοδόξων και γενικότερα των Ορθοδόξων, αλλά περισσότερο εγώ των Ορθοδόξων, στους ευρωπαϊκούς λαούς οι οποίοι βρίσκονται στο σκοτάδι και βρίσκονται πέραν και μακράν από αυτή την Ιερά Παράδοση, οι οποίοι τη χάσανε. Κάποτε ήρθε ένας καθολικός στο μοναστήρι το παλιό, βγήκα μια στιγμή στο πράγμα έξω και θα μίλα εκεί άνετα, εξτατικός, θάβεζε, τα ερήπια, το παλιό μοναστήρι του τώρα. Θαύμασα εκεί. Με χαιρέτησα, από πού είστε, μου λέει είμαι από την πρωτεύουσα της Πολωνίας. Βασοβία. Λοιπόν, ήταν καθηγητής θεολογικής σχολής εκεί. Και προφανώς μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή δεν μου το έπρεπε βέβαια, αλλά μου μίλησε κληρικός, ίσως και επίσκοπος, καθολικός. Και άστα μου λέει, τι ωραίο, τι αυτό. Και εγώ και δεν είναι αυτή πολύ όρεξη, είχα δουλειά και ήμουν απειεζόμενος, αλλά ήθελα να το τυπώ κιόλας. Τι λύτω όμως. Του λέω, ξέρετε, αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι καρπός μιας παραδόσεως. Μιας ησυχαστικής, ασκητικής παραδόσεως. Την οποία εσείς δυστυχώς τη χάσατε. Ακόμα τρέχει. Ακόμα τρέχει. Έτσι είναι. Βλέπετε, ακόμα και το μοναστήρι, ένα μοναστήρι, το κτίσμα του, εκεί που θα ιδρυθεί, εκεί που θα είναι καρπός αυτής της παραδόσεως. Ο Άγιος Διονύσιος τόκει το μοναστήρι του που με αποκάλυψε η Θεού. Έτσι χτίζει δεν το μοναστήρι. Όχι πρέπει να βγάλω το τραπέζι και πάω και χτίζω το νέο μοναστήρι. Βλέπετε, ο Άγιος Εφραίμ ο Φιλοθέητης, 20 μοναστήρια. Δεν το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Οι άλλοι το κάνουν. Θέλω να πω και αυτά ακόμα είναι καρπός αυτής της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τέτοιο πλούτο. Το οποίο δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και βλέπετε στις μέρες, φτάσαμε σε αυτό το σημείο της δημοσιονομίας, να δημοσιονομούμε τη Θεία Κοινωνία, να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να δούμε και άλλα χειρότερα τα έχουμε. Τόσο με φυλάει. Αλλά εκτός αυτά είπα, εμείς εκεί. Εδραίοι, σταθεροί, απλόνητοι, επόμενοι της Αγίας Πατάς. Σε αυτή την παράδοση την παρακαταθήκη την ιερά,
στον δρόμο της θεογνωσίας και της θεώσης που μας παραδώσαν οι πατέρες μας. Λοιπόν, σας τη διάφορα την παρά, 8.30. Και έκανε τις γεωργικές σελίδες της παρέλειψα. Πάλι οι ολίες τελευταίες τελευταίες τώρα. Τελευταία υπάρχει.